Μέτρα εδώ και τώρα για την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου ζητά το Ινστιτούτο Καταναλωτήν Ομού Ηλίας και προχωρά μάλιστα στη διοργάνωση συλλαλητηρίου για την Εθνική Πατρών Πύργου και την επικίνδυνοτητα του οδικού δικτύου. Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση για κινητοποίηση σε όλους τους συλλόγους, τα σωματεία του νομού Ηλίας αλλά και του νομού Αχαΐας. Θεωρούμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε για το σοβαρό θέμα αυτό που έχει εδώ και καιρό ταλανίζει τις ζωές μας, που έχει να κάνει με το δρόμο της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Λέμε εδώ και τώρα ότι πρέπει να γίνει κάτι για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει μια νησίδα ασφαλείας, μια νησίδα ώστε να χωρίζει το δρόμο, τα δύο κομμάτια δηλαδή άνοδο και κάθοδο, να γίνει μια διαπλάτηση του δρόμου, να πέσει μια καινούρια άσφαλτος. Έχουμε και κάποιες άλλες προτάσεις που μας έρχονται από διάφορους ενεργούς πολίτες, από κινήματα, από συλλόγους, από σωματεία, από υποψήφιους δημάρχους. Έχουν κάποιες προτάσεις και κάποιες λύσεις, οι οποίες όμως αυτές πρέπει να τεθούν σε ένα τραπέζι στρογγυλό με την αστυνομική διεύθυνση, με τους παράγοντες της περιφέρειας, με το τμήμα συγκοινωνιών κτλ. Οι υποσχέσεις για το νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών Πύργου και τις μπουλντόζες που θα μπουν μέσα στο καλοκαίρι δεν φτάνουν, τονίζουν. Ζητούν να υπάρξουν άμεσα ενέργειες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με σκοπό να αυξηθεί το επίπεδο ασφάλειας του υπάρχοντος εθνικού οδικού δικτύου για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί σε εμάς τους ηλίους για την Ολυμπία οδός, η οποία θα σταμάταγε στα Ολύμπια. Εμείς οι ήλιοι, αλλά και οι αρχαίοι, επειδή είναι δίπλα μας οι γειτόνιοι, είμαστε συνηθισμένοι στις εξαγγελίες όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, και το έργο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Περιττώ να σας πω ότι οι διαδικασίες τέτοιων έργων είναι χρονοβόρες. Καμιά φορά και οι εταιρείες που τα παίρνουν, είδαμε την άλλη φορά και τον Τοξότη, βαράνε φαλιμέντο, σκάνε στον αέρα τα οικονομικά τους. Επειδή το γνωρίζουμε λοιπόν το έργο και εμείς σαν πολίτες βγαίνουμε στους δρόμους μόνο και μόνο γιατί βγήκε η κυβέρνηση και κάνει εξαγγελίες. Από τη στιγμή που βγαίνει η κυβέρνηση και κάνει εξαγγελίες, αυτό μας φοβίζει. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα περάσει ο δρόμος ώστε να φτιαχτεί ο επόμενος αιώνας. Εμείς θέλουμε τώρα όμως, γιατί θρυμνούμε θύματα καθημερινά και γι' αυτό το λόγο κάνουμε το συλλαλητήριο. Η ημέρα της κινητοποίησης θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Έχουμε μια δικαιολογία ότι η κυρία Κορίνα Κρέτσου, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, τον Απρίλιο εδώ του 2018 είχε έρθει από την Κομισιόν και μας έταζε χρηματοδότηση ύψους 293 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Και μάλιστα σε μια δήλωσή της η κυρία Κρέτσου είχε πει στις 18 Τετάρτου του 2018 ότι είναι περήφανη που τα κεφάλαια της πολιτικής συνοχής μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό το σημαντικό έργο υποδομής που θα βελτιώσουν σημαντικά την οδική ασφάλεια στην Αχαΐα και Ηλία. Διαβάζω εδώ στη συνέντευξή της. Άρα για ποιες μπουλντόζες μου λέτε και για ποια κυβέρνηση? Εδώ έρχεται η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, η οποία προφανώς έχει σπουδάσει την ίδια σχολή που έχουν σπουδάσει και Έλληνες πολιτικοί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τελείως διαφορετικά. Και ξαφνικά χάνεται. Και μαζί της χάνονται και τα 293 εκατομμύρια. Θα έπρεπε ο κύριος Κατσιφάρας σήμερα να κάνει τη διαμαρτυρία που κάνει το ΙΝΚΑ Ηλίας και τα άλλα σωματεία της Ηλίας. Και όχι εμείς. Αυτή είναι η δουλειά της περιφέρειας. Να πιέζει, να βγάζει το δρόμο. Εμείς εδώ είμαστε, χωρίς κόμματα, χωρίς κομματικές ταμπέλες, η τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δευτέρου βαθμού, και όχι συνέχεια εμείς οι πολίτες, οι καταναλωτές, να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα.